Αγαπητοί συναγωνιστές, συναγωνίστριες, χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωση που από κοινού οργανώσαμε τα σωματεία των υγειονομικών της περιοχής και φορέων της Δυτικής Αθήνας. Μια Δυτική Αθήνα των εργαζομένων και της φτωχολογιάς που χτυπιέται ιδιαίτερα σκληρά από την πανδημία και κυρίως από την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης και όσων τη στηρίζουν, η οποία γίνεται για την, υποτίθεται για την αντιμετώπιση της. Σήμερα 7 Απριλίου είναι η Παγκόσμια Μέρα για την Υγεία. Σε άλλες συνθήκες θα έπρεπε το μαχόμενο υγειονομικό κίνημα, οι εργαζόμενοι να βγαίνανε κατά δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους για να απαιτούσανε δημόσια δωρεάν υγεία αποκλειστικά για όλους, κόντρα στα κερδοσκοπικά, επιχειρηματικά, ιδιωτικά συμφέροντα. Έστω όμως και τώρα και έτσι, μέσα στις συνθήκες της πανδημίας, όπως και πέρσι τέτοια περίοδο, που όλα τάσκιαζε η φοβέρα και η σιωπή, το μαχόμενο υγειονομικό κίνημα μαζί με τους αλληλέγγυους σπάσαμε τη σιωπή, είπαμε ότι κάτω από τις μάσκες υπάρχει φωνή και διεκδικήσαμε μια σειρά άξονες και αιτήματα τα οποία αν τα υλοποιούσε η κυβέρνηση σήμερα δεν θα είμαστε σε αυτό το χάλι και σε αυτό το αδιέξοδο. Διεκδικήσαμε τότε και διεκδικούμε μέτρα για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας με ενίσχυση του προϋπολογισμού για υποδομές, μαζικές προσλήψεις προσωπικού και όλα αυτά. Ποια ήταν η απάντηση της κυβέρνησης? Μειωμένος προϋπολογισμός για την υγεία, γιατί είχε πολιτική και έχει πολιτική επιλογή να τα δίνει αλλού. Κίνητρα στα επενδυτικά επιχειρηματικά συμφέροντα, βλέπε Αιτζίαν κλπ. Αστυνομοκρατία, πολεμικούς εξοπλισμούς και όλα τα υπόλοιπα. Διεκδικούσαμε και διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις υγειονομικών, μονιμοποίηση συμβασιούχων. Η κυβέρνηση απαντάει, δεν χρειάζονται τόσοι πολλοί, εξάλλου η πανδημία θα είναι περιορισμένης διάρκειας. Τι θα κάνουμε μετά τόσους νοσηλευτές και γιατρούς? Απαντάνε με αυτό το φράσος και με αυτό το κινησμό, γιατί βάζουν την υγεία στη λογική του κόστους ωφέλους, του κέρδους, και κοιτάνε σαν τον πιο στιγμό επιχειρηματία όχι μακροπρόθεσμα την υγεία του λαού, αλλά τα άμεσα, το άμεσο δημοσιονομικό έφελος. Διεκδικήσαμε και διεκδικούμε πλήρη επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, χωρίς κόλπα και θεατρινισμούς. Ένταξή του στο δημόσιο σχέδιο, χωρίς αποζημίωση των κλινικαρχών. Η κυβέρνηση απαντάει με πλήρη προστασία του ιδιωτικού τομέα. Διπλάσιο νοσήλαιο για όσα περιστατικά non-COVID φυσικά παίρνει και μάλιστα αφορολόγητα. Την ίδια ώρα που φορολογούν σκληρά τους μισθούς μας, τις υπερορίες, τις εφημερίες, τα πάντα. Διεκδικούσαμε και διεκδικούμε μαζικούς εμβολιασμούς του κόσμου και ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η κυβέρνηση απαντάει με περιορισμένο αριθμό εμβολίων στα πλαίσια και του διεθνούς ανταγωνισμού και μειωμένες υποδομές στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ακόμα και τώρα φέρνει τον κόσμο μέσα στη διασπορά των νοσοκομείων για να εμβολιαστεί. Για όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να κλιμακώσουμε τον αγώνα. Η πανδημία δεν θα τελειώσει εύκολα. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να απαντάει με αυταρχισμό και κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Απολύει υγειονομικούς, ακόμα και προέδρους σωματείων. Επιμένει στη λογική ότι όλα είναι καλά. Ο Κοντοζαμάνης προχτές δηλώνει ότι τέλος πάντων δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ένα μικρό πρόβλημα διαχείρισης είναι στην Αττική, θα το λύσουμε. Λέει μικρό πρόβλημα διαχείρισης τους πάνω από 100 καθημερινά σωληνωμένους εκτός εντατικών, τους πάνω από 80 θανάτους ημερησίως. Ακριβώς επειδή πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να βρουν πλήρη υποστήριξη στις εντατικές, το βαφτίζει μικρό πρόβλημα διαχείρισης. Από εδώ και μόνο καταλαβαίνουμε τον κινησμό τους. Ως μαχόμενο υγειονομικό κίνημα θα συνεχίσουμε και θα κλιμακώσουμε να διεκδικούμε δημόσια υγεία, μονιμοποίηση συμβασιούχων, πλήρη επίταξη του ιδιωτικού τομέα, αυξήσεις μισθών και ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά.
μαζί με τον κόσμο, μαζί με τον λαό για την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Σας ευχαριστούμε πολύ.